Με γεύσεις και μελωδίες του κόσμου πλημμυρίσε το πάρκο Γεωργιάδη. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού φεστιβάλ, το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία της ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα να μοιραζόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος, να αλληλεπιδρούμε. Και τι πιο ωραίο από το να μοιραζόμαστε, όπως είπατε, γεύσεις και μελωδίες και πολιτισμούς. Είμαστε όλοι εδώ, πάρα πολλοί φορείς, ο Δήμος Ηρακλείου, οι δικαίοι, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης. Μια γιορτή γεύσεων και μελωδίες μαζί. Παρουσιάζουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις γεύσεις των ανθρώπων, των μεταναστών, αλλά και των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και οι δικαίοι, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς, τίμησαν την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ αναδείχθηκαν τοπικές γεύσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κουλτούρας, με κυρία θεματική της πίτας από διάφορες χώρες, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για ενήλικες και παιδιά όλων των ηλικιών. Μέσω του πολυπολιτισμικού φεστιβάλ Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου τιμούν την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, όπου σήμερα, από ό,τι μπορείτε να δείτε, έχουμε πολλά μουσικοχορευτικά δρόμενα, έχουμε το κύριο μας event που είναι η μαγειρική μας εκδήλωση, αλλά και πολλές δράσεις για τους μικρούς μας φίλους. Είναι σημαντικό που συμμετέχουν τόσοι άνθρωποι και κοινότητες ανθρώπων, γιατί το ζητούμενο είναι ακριβώς η συνάντηση. Αλλά θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα των ανθρώπων, για την οποία πρέπει και καθημερινά να προσπαθούμε. Στόχος της δράσης ήταν η δημιουργία ευκαιριών αλληλεπίδρασης μεταξύ του μεταναστευτικού προσφυγικού πληθυσμού και της κοινωνίας υποδοχής, καθώς και η προβολή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών που αποτυπώνονται στην κουζίνα και παράδοση της εκάστοτε χώρας. Να γνωριστούμε από κοντά με τους ανθρώπους που βρίσκονται στον τόπο μας, που συνεχίζουν τη ζωή τους στη δική μας περιοχή, να γνωρίσουμε τις συνήθειές τους, εν προκειμένου τη μαγειρική τους, να πάρουμε ιδέες, να δώσουμε ιδέες. Οι πίτες είναι αγαπημένες σε όλους και είναι κάτι που είναι πολύ απλό, αλεύρι που μπορούμε να ανοίξουμε φύλλο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η εποχικότητα, το γέμισμα δηλαδή της πίτας. Εδώ είναι τώρα που θα φτιάξουμε το κριτικό κουλούρι, το κουλούρι της χαράς, το κουλούρι του γάμου. Ξέρετε ότι η παράδοση και αυτά τα πλουμιστά κουλούρια είναι μόνο στην Κρήτη. Θα γνωρίσουμε την κουλτούρα τους, τη φιλοσοφία τους, τον πολιτισμό τους. Την εκδήλωση συντόνισε εθελοντικά η παρουσιάστρια της Κρήτη TV, Αναστασία Μπιτζηλέου, ενώ η δράση υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Χαλκιαδάκη.